Είμαστε εμείς οι κομμουνιστές που αγωνιζόμαστε κάθε μέρα χωρίς να γνωρίσουμε ύπνο, χωρίς να γνωρίσουμε ξεκούραση, για να προφτάσουμε την αυγή και το αύριο, για να δημιουργήσουμε νέους χρόνους και εποχές στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των ανθρώπων. Τα λόγια αυτά του Νίκου Μπελογιάννη συμπυκνώνουν τη λογική των ανθρώπων που αναλαμβάνουν την ευθύνη να είναι υποψήφιοι για κάποιο δημόσιο αξίωμα με τα ψηφοδέλτια που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Οι υποψήφιοι βουλευτές, οι υποψήφιοι δήμαρχοι, περιφερειάρχες, οι υποψήφιοι για τα διάφορα συμβούλια είναι άνθρωποι που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, μέσα στους χώρους δουλειάς, στους χώρους μάθησης, στις γειτονιές, στα σχολιά. Είμαστε από αυτούς και από αυτές που πιστεύουν ότι η βελτίωση της ζωής μας και η λύση των προβλημάτων μας μπορεί να έρθει μόνο μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και πάλι, όχι μέσα από την ατομική διέξοδο και το προσωπικό βόλεμο. Αυτός είναι ο λόγος που μπαίνουμε μπροστά για κάθε ζήτημα που απασχολεί το λαό, μικρό αλλά και μεγάλο. Για μας ο αγώνας για τη ζωή είναι ενιαίος, καθημερινός και πρέπει να γίνεται από όλους, ενεργά και όχι δια του προσώπου. Οι εκλογές είναι άλλη μια μάχη, άλλο ένα επεισόδιο αυτού του αγώνα. Μέσα από αυτές θέλουμε να αναδείξουμε τις αιτίες αυτών που αντιμετωπίζουμε να συζητούμε με τις θέσεις μας. Θέλουμε να ενεργοποιήσουμε το λαό. Θέλουμε να αλλάξουμε το συσχετισμό της δύναμης υπέρ του λαού με δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το αστικό κράτος, οι περιφέρειες, οι δήμοι, αυτό το κράτος από διαφορετικό επίπεδο υπηρετούν τόσο η κυβέρνηση, όσο και οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, τα διαφορετικά τμήματα που προωθούν και διαχειρίζονται την ίδια την αντιλαϊκή πολιτική. Αυτό δεν ζούμε και εδώ, στην περιοχή μας, στο Δήμο μας, όπου μας έχουν γεμίσει με ψέματα σε σχέση με τη ρήπανση από τη δραστηριότητα των ΕΛΠΕ. Αυτές δεν είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται από όλες τις διοικήσεις, ακολουθώντας τις επιταγές της κάθε κυβέρνησης. Αυτές δεν είναι οι πολιτικές που μας κάνουν να μην έχουμε σχολιά, να μην έχουμε νέα κτίρια σύγχρονα για τα παιδιά μας, να μην συντηρούνται τα σχολεία στην περιοχή μας ή να σηκώνουν τα χέρια ψηλά, λέγοντάς μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν είναι λοιπόν αυτοί που καθησυχάζουν το λαό όταν αυτός κινητοποιείται και του λένε μην κάνεις τίποτα, θα τα βρούμε με τα ΕΛΠΕ. Δεν είναι αυτοί οι υπεύθυνοι που μας λένε πάμε να τα βρούμε. Δεν είναι αυτοί που κινούνται στην ίδια επικίνδυνη γραμμή, στη λογική του πάμε και βλέπουμε, πάμε και όπου βγει. Και από την άλλη, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε εμείς. Το ΚΚΕ δίνει την προοπτική, δείχνει το δρόμο μέσα από το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό». Κάθε ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι ενίσχυτη της προοπτικής, ώστε πραγματικά το πέρασμα από τη θλίψη στην οργή να γίνει πάλι για την ανατροπή. Εκεί μπορεί να βρουν απάντηση οι προβληματισμοί, οι πραγματικοί προβληματισμοί που έχουν ο κόσμος. Γιατί ναι, υπάρχουν προϋποθέσεις να ζήσουμε αλλιώς. Μπορούμε να ζήσουμε σε μια κοινωνική οργάνωση που θα λειτουργεί με κριτήριο τις εργατικές λαϊκές ανάγκες, τις ανάγκες των παιδιών μας, τις ανάγκες τις δικές μας. Στο σήμερα, στο 2023, αυτό που θα κάνει διαφορά, τη διαφορά θα είναι να προκύψει στις εκλογές ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν ψάξουμε το τελευταίο διάστημα τι κέρδισε ο λαός, θα το βρει στα δεκάδες ελπιδοφόρα παραδείγματα εργαζομένων που οργανώνονται, που παλεύουν, που πετυχαίνουν κατακτήσεις. Θα το βρει στους μεγάλους αγώνες των μαθητών, των φοιτητών. Θα το βρει στις εμβληματικές στιγμές με τις οποίες οι απαγορεύσεις και οι νόμοι έγιναν κουρελόχαρτο. Έτσι μόνο κερδίθηκε ό,τι κερδίθηκε με τους εργαζόμενους, με την νεολαία αυτά τα χρόνια, όπως άλλωστε πάντα. Σε όλους αυτούς τους αγώνες, τους μικρούς, τους μεγάλους, δύναμη, πνοή, αντοχή, αποτέλεσε το στήριγμα στους ανθρώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που αντιπαλεύει τη συμμετοχή της χώρας στις φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που καταψήφισε τις υπέρογες δαπάνες, 4 δις το χρόνο,
για να θυμηθούμε και τη στάση του απέναντι σε όλους αυτούς. Μόνο τα δικά του έδρανα ήταν άδεια ένα χρόνο πριν, ενώ όλοι μαζί χειροκροτούσαν τους φασίστες του Αζόφ, άλλοι όρθιοι και άλλοι καθιστοί, για να μην παραπονιούνται, τους λένε ότι όλοι είναι ίδιοι. Γιατί τα μέλη της ΚΝΕ, τα μέλη του ΚΚΕ πρωτοστάτησαν ώστε να καταδικαστούν οι φασιστικές ομάδες και εδώ, στον Εύωσμο, στη Σταυρούπολη, μέσα και έξω από τα σχολεία. Και μιας και μιλάμε για φασισμό, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στην υπόθεση με το κόμμα του Ναζί, του Κασιδιάρη. Η κυβέρνηση και διάφορα άλλα παπαγαλάκια χύνουν κροκοδίλια δάκρυα όταν είναι ίδιοι που, όταν οι ίδιοι είναι που ανέχονται να στρώνουν το έδαφος με την πολιτική τους στο ρατσισμό. Και τώρα προσπαθούν να την αποτρέψουν με επικίνδυνες διατάξεις, αποδίδοντάς τους μάλιστα και τον τίτλο του αντισυστημικού, όταν αποδεικνύεται ότι τέτοια κόμματα είναι σάρκα από τη σάρκα του ίδιου του συστήματος. Γιατί αυτή τη φορά έχουμε μία και πραγματική ευκαιρία, φίλες και φίλοι. Και αφού ρωτάνε, αφού το ΚΚΕ έχει τόσο αξιόλογη δράση, γιατί μένει σε αυτό το εκλογικό ποσοστό, γιατί μένει σε αυτό το 5,5, 6, 6,5, 7,5 που θα φτάσει. Είναι μια συζήτηση με πολλές προεκτάσεις. Είναι κάτι που το ακούμε, αλήθεια. Που αξίζει αυτή η συζήτηση όμως να γίνεται σταθερά με χιλιάδες νέους που θέλουν αυτό το ερώτημα καλοπροαίρετο. Όμως σήμερα είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και όποιος λοιπόν έχει αυτό το ερώτημα, τι πιο απλό που μπορεί να κάνει είναι προφανώς να ψηφίσει ο ίδιος του ΚΚΕ και τι άλλο, να μιλήσει και στους φίλους του, τους γονείς του, τους συγγενείς του, για να κάνουν το ίδιο. Αυτή τη φορά είναι ευκαιρία να εκφραστεί και στις εθνικές κάλπες αυτό που εκφράζεται όπου έχουν στηθεί κάλπες τα τελευταία 3,5 χρόνια. Η εμπιστοσύνη στους κομμουνιστές και στο αυξανόμενο κύρος το έδειξε και η μεγάλη νίκη της σπουδαστικής στα πανεπιστήμια, στις τελευταίες φοιτητικές εκλογές, η αλλαγή των συσχετισμών στα εργατικά κέντρα, στα σωματεία, η ανάδειξη της παράταξης που στηρίζει το ΚΚΕ σε δεύτερη δύναμη με ποσοστό πάνω από 20% στο συνέδριο της ΑΔΔ και στο πρόσφατο συνέδριο της ΧΕΣΕΕ. Φίλες και φίλοι, φέτος θα ψηφίσουν περίπου 400,000 νέοι μαθητές. 400,000 νέοι μαθητές της Β' Λυκείου, της Γ' Λυκείου και φοιτητές που είναι στο πρώτο έτος. Θα ψηφίσουν για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές. Ακόμα και αυτοί οι μόνοι τους αρκούν για να κάνουν τη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Με την πρώτη ψήφο να είναι κόκκινη. Να είναι ψήφος του αγώνα, ψήφος της ελπίδας, της αισιοδοξίας. Πόσο μάλλον που υπάρχουν ακόμα χιλιάδες νέοι και μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν συσσωρευμένη πείρα για να κάνουν αυτή την επιλογή ενάντια στο σύστημα που τους οδηγεί στο σήμερα. Το καλό σενάριο λοιπόν για την νεολαία γράφεται μόνο με δυνατό ΚΚΕ. Δυνατό ΚΚΕ και στις εκλογές στις 21 Μαΐου, στις εκλογές του Ιουλίου και στις εκλογές στη Λαϊκή Συσπήρωση στους Δήμους, στις Περιφέρειες, το φθινόπωρο. Έτσι σας καλούμε ανοιχτά, θαρετά, για να μπορούμε να κοιτάμε τα παιδιά μας στα μάτια, για να λέμε ότι εμείς δεν σκύψαμε το κεφάλι, ότι εμείς δεν χαμηλώσαμε τις απαιτήσεις, ότι εμείς είπαμε στα παιδιά μας ότι αγωνιστήκαμε, ότι εμείς σταθήκαμε στον πόη μας, στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των αγώνων μας, για μια καλύτερη κοινωνία, για ένα καλύτερο αύριο, που αυτό θα έρθει μόνο με ένα δυνατό ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ.